Μια και μιλάμε για όλου και για όλε, πάμε λίγο στι υποψηφιότητε. Ο Κωνσταντίνο είναι υποψήφιο, το ξέρουμε. Μαζί είναι η Στέλλα που την έδωσε η Σοφιάνα, ο Νικογιάννη και ο Νίκο. Είναι δηλαδή ουσιαστικά οι νέοι παίκτε. Mm. Και η Στέλλα χθε δάκρυσε, έκλαψε όταν την έδωσε η Σοφιάνα, γιατί ήθελε πάρα πολύ να μπει στο survivor και άφησε τη δουλειά τη. Καθηγήτρια ειδική αγωγή στο εξωτερικό και γενικώ έλαβε πολύ και στηρίξη. Και παρενέβη χωρί λόγο ο Τάκη να τη πλέξει το εγκόμιο. Ναι, 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 είναι προκλητική η κατάσταση. Μα φέρετε προκλητικά, Μάρτζι μου. Φέρετε προκλητικά. Εκεί το βλέπει το προκλητικό. Αυτό είναι ανυπόφορο. Εκεί το βλέπει το προκλητικό. Μα βέβαια. Έχει επιλεκτική όμω. Μα πρόσεξε, δεν φέρθηκε προκλητικά για κάτι που αφορούσε τον ίδιο. Δεν είπε κάτι, είμαι θεό, είμαι υπέροχο. Μετράω του κυλιακού μου. Φέρθηκε προκλητικά εναντίον ενό παίκτη και υπέρ του Γάλλου. Θα τα δούμε τα αποσπάσματα σε λίγο για να το σχολιάσουμε και εκεί θέλω να ξεδιπλώσετε όλο αυτό που έχετε μέσα σα. Αυτό το θέμα μου. Έχει δίκιο. Σήμερα μαλλί με μαλλί εμείς. Έχει δίκιο. Κάτσε να τον αφήσω γιατί πάμε στη σύνδεση. Μισό λεπτό κάτσε να το αφήσουμε. Ναι, ναι, εντάξει. Θέλω λίγο να το ηλεκτρίστηκαν. Πάρω περιμένω να ολοκληρώσει σύνδεση. Αυτά είναι τα ήρεμά μου. Κάτσε μπροστά στο πλάνο σου. Ωραία. Βλέπω τις τριχούλες να πετάνε. Και λέω πανεπιστήμιο. Μωρέ, είναι μαλλιά. Τα τέτοια το μαλλί είναι. Να τα ορίστε. Και βγαίνω έτσι και λοιπόν και εγώ. Και παθαίνουν σοκ όλοι σε κάθε περίπτωση. Μια και μιλήσαμε για τις υποψηφιότητες και τη Στέλλα. Αυτό ακριβώς μας είπε ο Κωνσταντίνος. Το γεγονός του δάκρυσε, συγκινήθηκε. Έχουμε τον αδερφό της. Να του πούμε την καλησπέρα μας. Είναι ο Άρης. Είναι κοντά μας για να μας πει πώς βλέπει τη Στέλλα και πώς είδε και αυτό το σπάσιμο της. Γεια σου, Άρη. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Προσπαθούμε, αν βλέπεις εδώ και ώρα έχουμε ένταση. Αλλά είμαστε καλά. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, εμένα μου λες. Άρη, θεέ του πολέμου. Για πες μας λίγο, Άρη, πώς είδες την υποψηφιότητα της Στέλλας, αλλά και γενικότερα τη μέχρι τώρα παρουσία της. Η Στέλλα είναι ακριβώς όπως τη βλέπουμε μέσα στο παιχνίδι, είναι έτσι και στην πραγματικότητα, στην έξω τη ζωή. Ναι. Είναι ένα κορίτσι χαμηλών τόνων. Είναι μεγαλωμένη μέσα στον αθλητισμό από μικρό κορίτσι, προσιλωμένη 100% στο στόχο της, που είναι να φέρνει νίκες για την ομάδα και να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο παιχνίδι. Λες ότι είναι ήρεμη, αλλά με τον Κωνσταντίνο έχει και αυτή τις εκρήξεις της. Δηλαδή βλέπω ότι σηκώνεται, βγαίνει μπροστά του, τον κατηγόρησε χθες για bullying γενικότερα. Υπάρχει ένταση. Δεν τον κατηγόρησε για bullying. Ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε και έλεγε για bullying. Ναι, και λέει και λέει ότι αυτό που μου κάνεις είναι bullying. Ναι, ότι αυτό που κάνεις που δεν με αφήνεις να μιλάω και μου φωνάζεις είναι bullying. Ωραία. Αυτό που σου λέει για τους κυλιακούς δεν είναι bullying. Να ακούσουμε λίγο τι θα πει. Συγγνώμη, Άρη, αλλά όποιος δεν έχει ένταση δίπλα στον Κωνσταντίνο πρέπει να μην αναπνέει, να μην έχει ζωή, πρέπει να είναι πέτρα βασικά. Είναι ένας άνθρωπος που σε βγάζει από τα ρούχα σου με το παραμικρό. Φαίνεται αυτό γιατί και όλοι εναντιώνονται απέναντι στον Κωνσταντίνο. Δεν μπορεί 20 άτομα να έχουν άδικο και ένας να έχει δίκιο. Αυτό νομίζω. Οπότε γι' αυτό και η Στέλλα κάποιες φορές. Δεν δικαιολογεί επίθεση όμως αυτό και ευτυχώς η Στέλλα δεν του έχει επιτεθεί. Ναι. Φαντάζομαι δεν συμφωνείς με την επίθεση όλων. Όχι, όχι. Δεν συμφωνώ με την επίθεση για κανένα λόγο. Αλλά καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες εκεί, η πείνα είναι τόσο μεγάλη, η κούραση είναι τόσο μεγάλη, που μεγεθύνονται κάποια πράγματα εκεί πέρα. Αυτό το καταλαβαίνω. Επειδή έκλαψε και έσπασε, ήθελε τόσο πολύ να μπει στο survivor, άφησε και τη δουλειά της, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, όταν παλεύεις για έναν όνειρο ζωής τόσα χρόνια και εν τέλει το πετυχαίνεις, θέλεις να κρατήσεις όσο περισσότερο γίνεται. Όνειρο ζωής ενώ στη συμμετοχή στο Survivor, είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο μας λες. Ναι, γιατί είναι και σημαντικό. Έχει κάνει... Εξήγησε το μας λίγο αυτό, Άρη, γιατί έτσι με άγγιξε ιδιαίτερα. Κοιτάξτε, όσα Survivor έχει δείξει η ελληνική τηλεόραση από τον Άγιο Δομήνικο, τόσες συμμετοχές έχει δηλώσει και η Στέλλα. Σοβαρά μιλάς, ο επιμένων νικά προκύπτει, αλλά γιατί ακριβώς ήταν αυτό το οποίο ήθελε, να δει τα προσωπικά της όρια, ας πούμε. Θέλει πάντα να βλέπει τα όρια της και να τα ξεπερνάει. Και επειδή της αρέσουν και πάρα πολύ τα αγωνίσματα που παίζουν εκεί πέρα και ήθελε να τα δοκιμάσει, πιστεύει ότι το έχει και θέλει να ξεπεράσει τα όρια της πραγματικά. Και νομίζω πάντως, Άρη, ότι δεν έχουμε δει το 100% της Στέλλας ακόμα. Νομίζω ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο δεν έχει δείξει το χαρακτήρα της έτσι όπως πραγματικά είναι. Δεν έχει, μάλλον με όλα αυτά που γίνονται μέσα εκεί, δυστυχώς δεν έχει φανεί ακόμα. Ναι, νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος μονοπολεί τη συζήτηση σε κάθε επεισόδιο και δεν έχει προλάβει και η Στέλλα να δείξει το 100% όπως λέτε. Ελπίζω στη συνέχεια να το δείξει. Είναι ένα κορίτσι με αρχές και ήθος και νομίζω ότι θα το δείξει αυτό και ο κόσμος θα την αγαπήσει όπως έχει ήδη αρχίσει να την αγαπάει. Από ό,τι βλέπω και στα social media. Ναι, αυτό έχει δεχτεί πολύ στήριξη στα social media. Ναι.
Είναι πολύ συμπαθητικό πρόσωπο. Πολύ, πρόσωπο. Πολύ συμπαθητικό πρόσωπο και γενικά μπορεί να θεωρούμε ότι δεν έχει φανεί πολύ, όπως πολύ σωστά είπες, λόγω των γεγονότων που υπάρχουν στην καλύβα με τον Κωνσταντίνο, όμως είναι από τα πρόσωπα που έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Έστω διακριτικά και όχι πολύ έντονα. Η Στέλλα είναι η απάντηση στο... Yes, μέσα από το χάλι, ποιος είσαι στα αλήθεια. Η Στέλλα είναι η απάντηση στο πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ένας νέος παίκτης με σεβασμό στους συμπαίκτες του που είναι τόσους μήνες μέσα. Είναι ακριβώς, η Στέλλα δείχνει τον τρόπο. Με ήθος και με αξίες. Εντάξει, παιδιά, όμως, να σας πω κάτι. Από τους νέους παίκτες, θεωρώ ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μπορέσουν να βγουν εκτός εαυτού. Έτσι, δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι είναι από τις τελευταίες προσθήκες του Survivor. Τα παιδιά ακόμα ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, γιατί κάποιοι όντως φαίνεται ότι έχουν σεβαστεί το μέρος που έχουν πάει και τους ανθρώπους. Οπότε, σιγά-σιγά διερευνούν τι ακριβώς γίνεται και όταν πρέπει να μιλήσουν, μιλάνε. Και ο Τάκης, όταν μπήκε, φώναζε. Επίτηδες το λέω για να σήμερα θα φύγω, όπως λέει και ο Δημήτρης. Ένα παξίφωνο. Ήταν σοβαρή, έπρεπε να την πειράξω. Δεν μπορώ. Άρη, έλα, πάρε από εδώ. Άρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Παρακολουθούμε τη Στέλλα, θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, το όνειρό της, το όνειρο ζωής, όπως το χαρακτήρισες, εύχομαι όντως να πηγαίνεις αυτή τη ράγα. Και να παραμείνει. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Έγινε. Όλα καλά. Σε καλά, Άρη. Γεια σου, Άρη.